όπως όλοι μας είχαμε λίγο πολύ υποπτευθεί, αυτό το μήνα βλέπουμε στο περιοδικό Mickey Mouse πάλι η ιστορία του Phantom Duck. Άρα, αν συνεχίζουν έτσι, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα βγάλουν όλες τις σειρές του Phantom Duck συνεχόμενα. Άρα, για όποιον δεν ξέρει και θέλει να μάθει, έχουμε δει μέχρι στιγμής 4 ιστορίες από τις 8 συνολικά και μένουν άλλες 4. Όλες αυτές οι ιστορίες θα δημοσιευθούν σε 4 μέρη, 4 συνέχειες, εκτός από την τελευταία που θα δημοσιευθεί σε 3. Εδώ πέρα βλέπουμε την ιστορία, το χρονικό μιας επιστροφής. Και να δούμε εδώ πέρα κάποιες σελίδες από το πώς ξεκινάει. Για να δούμε λίγο το σχέδιο. Να πάρει κάποιος μια ιδέα για τι πρόκειται. Τώρα, τι πρέπει να διαβάσουμε για να ξέρουμε τι παίζει σε αυτή την ιστορία. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τα κεντρικά σημεία είναι τα ίδια. Δηλαδή, ο Phantom Duck πάτησε το κουμπί του Μέγαρου Δάρβιν, που είναι το κτίριο που του έδινε πρόσβαση στα μυστικά όπλα. Αυτό το κουμπί όμως δεν έκανε το κτίριο να καταστραφεί. Το τηλεμετέφερε σε μια άλλη διάσταση, σε έναν πενταδιάστατο κόσμο, όπου ο Phantom ταξιδεύει εκεί πέρα, βρίσκει το Μέγαρο, πολεμάει τον Moldrock και τελικά καταφέρνει να επιστρέψει με το Μέγαρο Δάρβιν στη Λιμνοπολή. Αλλά μαζί με αυτόν επιστρέφει και ο Moldrock, τον οποίο όμως Moldrock θα τον δούμε στην επόμενη ιστορία από αυτήν εδώ πέρα, τον επόμενο μήνα. Επειδή εδώ πέρα πρέπει, όπως λέει και ο τίτλος, να δούμε μια επιστροφή ενός βασικού χαρακτήρα από την πρώτη σειρά που ακυρώθηκε στην Ελλάδα, από αυτά που έχουμε διαβάσει εκεί πέρα, αλλά τον ξέρουμε αυτό το χαρακτήρα. Δεν θα σας πω περισσότερα για να τον δείτε εσείς όταν διαβάσετε την ιστορία. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι αυτά. Τώρα, για το τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Εδώ πέρα, όπως είπαμε, ο Μέγαρο Δάρβιν έχει επιστρέψει στη Λιμνούπολη, έχει γίνει αόρατο, αλλά για να μην το καταλάβουν οι Λιμνοπολίτες, οι κάτοικοι της Λιμνούπολης, το έχουν καλύψει με ένα πανό και λένε στον κόσμο ότι κάνουν έργα, ώστε να μην καταλάβει κάποιος ότι εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε, παίζει με διαστάσεις, δεν θέλουν να έχουν τόσα παράδοση με τον κόσμο. Άρα το έχουν καλύψει και λένε ότι το ξαναφτιάχνουν από την αρχή, ότι το ξανακατασκευάζουν. Έτσι είμαστε στη φάση τώρα δηλαδή που το Μέγαρο Δάρβιν υπάρχει, αλλά το ξέρει μόνο ο Phantom και ο Ωμέγα. Και ένα από τα σήματα που τους δίνει το Μέγαρο Δάρβιν είναι ότι εμφανίζονται Ευρωνιανοί. Οι οποίοι Ευρωνιανοί όμως εξωγήινοι έχουν καταστραφεί ήδη από την πρώτη ιστορία που διαβάσαμε από αυτές εδώ πέρα τις σειρές, από το πρώτο story alert που κάναμε. Αλλά και πέρα από αυτό, βλέπουν ότι δεν εμφανίστηκαν απλώς Ευρωνιανοί. Βλέπουμε ότι δεν ξέρουν τον Phantom, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί, κάνουν σαν να βλέπουν την γη πρώτη φορά. Και εκτός από αυτό, όταν το ψάχνουν περισσότερο, βλέπουν ότι υπάρχει ακόμα ο πλανήτης Εύρων. Το οποίο είναι υπερβολικά δύσκολο να συμβεί. Δεν μπορεί να γίνεται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τόσο πολλοί Ευρωνιανοί στον κόσμο ώστε να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί για να εμφανιστεί ένας πλανήτης σαν τον Εύρων, σημαίνει ότι έχουν καταστρέψει έναν πλανήτη και τον έχουν κάνει το διαστημόπλοιό τους. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τους αριθμούς των Ευρωνιανών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γη. Άρα κάτι πάει περίεργα. Πολύ λάθος, πάρα πολύ λάθος. Έτσι ο Phantom παίρνει ένα διαστημόπλοιο και πηγαίνει προς τον ήλιο, όπου εκεί πέρα είναι ο πλανήτης Εύρων, για να δουν τι παίζει και τι γίνεται. Και αυτό θα ολοκληρωθεί σε αυτό το τεύχος και σε άλλες 3 συνέχειες που θα βγουν. Αυτά γίνονται εδώ πέρα. Είναι μια πράξη, καλή σειρά φαίνεται, θα τη δούμε, θα τη διαβάσουμε για αυτήν. Τώρα, πέρα από αυτό, πέρα από τον Phantom, είναι και μια άλλη ιστορία που βγήκε εδώ πέρα, στο Donald, η οποία δεν δικαιολογεί δικό της βίντεο, αλλά μιας και τα λέμε εδώ πέρα που τα λέμε, θα την αναφέρουμε και αυτήν εδώ πέρα. Τελείως διαφορετική φάση, τώρα ξεφεύγουμε από εξωγήινους, φεύγουμε από επιστημονική φαντασία κτλ. Και πάμε σε μια ιστορία εδώ πέρα, αν φαίνεται στην κάμερα, που λέγεται ένα απίστευτο σκυλί. Εδώ πέρα να δείτε μερικές ιστορίες, μερικές σελίδες. Αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, όμως όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με Snoopy, Charlie Brown και γενικά το σύμπαν του Peanuts, θα δουν ότι αυτό εδώ πέρα είναι παροδία αυτού του σύμπαντος, δηλαδή θέλανε να δώσουν φόρο τιμής στον Snoopy. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα
κίτρινο πουλάκι, καναρίνι, ή σαν τον Woodstock, δεν θυμάμαι πώς έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Και μάλλον αυτό έχει να κάνει με το ότι εκείνη την περίοδο, μέσα στον ίδιο μήνα περίπου, δημιουργήθηκε η ταινία Peanuts, κινωμένων σχεδίων, η τρισδιάστατη αυτή και η ταινία. Άρα λογικά θα την έφτιαξαν με αυτή την αφορμή. Είναι μια όμορφη ιστοριούλα. Αν δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Αλλά αν έχετε διαβάσει Peanuts, Charlie Brown, Snoopy κτλ, θα πιστεύω ότι θα σας αρέσει και θα την εκτιμήσετε. Κάτι άλλο τώρα, όχι, για το βίντεο για το κόμιξ που λέγαμε. Προχωράει πολύ, πολύ καλά, αλλά έχει τελειώσει το σημείο με την έρευνα που είναι το πιο χρονοβόρο. Δηλαδή το τι πρέπει να δείξω, παραδείγματα, να βρω παραδείγματα από ιστορίες που έχουν βγει στα ελληνικά, να κάτσω να σκανάρω, να φωτογραφίσω φωτογραφίες σελίδων αυτών των ιστοριών, να τις παραθέσω με αντίστοιχες ξένες, ιταλικές, βορειοευρωπαϊκές, αμερικάνικες ιστορίες που έχουν μπει, ώστε να δείξουμε τι γίνεται. Γενικά αυτό είναι το πιο χρονοβόρο κομμάτι. Έχει τελειώσει όλο αυτό. Κάποια στιγμή θα κάνω το γύρισμα, υποθέτω μέσα στο μήνα. Μπορεί να πέσουμε και έξω, θα δούμε. Αλλά λογικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει βγει. Αυτά και τα λέμε.